Επαρχέ, κύριε Έπαρχε, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι μια ημέρα θρησκευτικής ανάτασης και εθνικής υπερηφάνειας, κατά την οποία αφενός τιμάται η μνήμη του Προστάτη Αγίου όλων των Ελλήνων Ναυτικών, του Αγίου Νικολάου, και αφετέρου τιμούμε την επέτειο των νικηφόρων αρμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων, της Έλλης και της Λίμνου. Εορτάζουμε τον Άγιο που αφοσιώθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική δράση, εκποιώντας την πατρική του περιουσία και μοιράζοντάς τις στόχους. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ταξίδεψε στους Άγιους Τόπους, έγινε αρχιεπίσκοπος των Μύρων της Λυκίας. Εμψύχωνε τους χριστιανούς, φυλακίστηκε. Και όλα αυτά για τη θρησκεία. Πολλά είναι τα θαύματα που η Ιερά Παράδοση αποδίδει στον Άγιο, πολλά από αυτά βοήθησαν ανθρώπους της θάλασσας. Και αυτά είναι τα οποία τον καθιέρωσαν στη συνείδηση των ναυτικών ως προστάτη Άγιό τους. Σήμερα γιορτάζει και το πολεμικό ναυτικό. Και ιδιαίτερα σήμερα γιορτάζουμε τις νικηφόρες αμαχίες των Βαλκανικών Πολέμων, αποτείνοντας τον επιβαλλόμενο φόρο τιμής σε εκείνους που πρόσθεσαν σελίδες λαμπρής δόξας και ηρωισμού στην ιστορία μας, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και τα εθνικά ιδανικά. Σε εκείνους που πρωτοφώναξαν για μία ακόμα φορά ότι η κυριαρχία μας στο Αιγαίο είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε εκείνους που χάρισαν την πολυπόθετη ελευθερία στους Έλληνες των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. Μια επέτειος που υπενθυμίζει πως τα θεμέλια του ελληνικού έθνους στηρίζονται στη θάλασσα. Οι μεγαλύτερες στρατιωτικές επιτυχίες των Ελλήνων, η οποία στηρίχθηκε στη διορατικότητα του μεγάλου στρατηγού Θεμιστοκλή, τα τείχη του ελληνικού ναυτικού. Από τότε οι έννοιες θάλασσα και Ελλάδα παραμένουν ταυτόσιμες. Οι νικηφόρες για τον ελληνικό στόλο ναυμαχίες στο ακροτήριο της Έλλης στην Καλλίπολη την 3η Δεκεμβρίου του 1912 και στη Λίμνο την 5η Ιανουαρίου του 1913 υπήρξαν αποτέλεσμα του υψηλότατου ηθικού των ελληνικών πληρωμάτων και της αναμφισβήτητης ηγετικής ικανότητας του Ναυάρχου Κουντουγιώτη που απέκτησε τον πλήρη έλεγχο του Αιγαίου Πελάγους και απέτρεψε έτσι τον ανεποδιασμό δια της θαλάσσης και τη μεταφορά των τουρκικών ενισχύσεων στη Μακεδονία, διευκολύνοντας έτσι τον ελληνικό στρατό να διπλασιάσει την ελληνική επικράτεια, ελευθερώντας τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης. Ενώ ταυτόχρονα τμήματα του στόλου μας απελευθέρωναν το ένα μετά το άλλο τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τη Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, που κατοικούντουσαν από συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς. Λίμνος, Δάσος, Ύμβρος, Τένεδος, Αϊστράτης, Σαμοθράκη, Ψαρά, Λέσβο, Χίο, Σάμος. Σήμερα γιορτάζει και το Λιμενικό Σώμα, ένα σώμα που ιδρύθηκε το 1919 και έχει άρρηκτους δεσμούς με το πολεμικό ναυτικό και διαρκεί από τότε συνεργασία, καθώς οι αποστολές μας είναι σε πολλά σημεία αλληλοκαλυπτόμενες. Το έργο του Λιμενικού Σώματος είναι πολυδιάστατο. Δεν μπορεί να ορίζεται μόνο στη δίκη του εμπορικού μας ναυτικού και στην προστασία των Ελλήνων ναυτικών, αλλά και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος στις ελληνικές θάλασσες και ακτές. Σε συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό έχει αναλάβει την προστασία των θαλασσίων συνόρων μας μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η εγχώρια και η διεθνής νομοθεσία, με συνεχή παρουσία στον ελληνικό και θαλάσσιο χώρο παρά τη στενότητα των μέσων και των πόρων. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα μνήμης ενός από τους πολλούς αγώνες που έδωσαν οι πρόγονοί μας. Χάρη σε αυτούς κληρονομήσαμε μια μικρή μεν, αλλά ελεύθερη και περήφανη πατρίδα. Ο σκοπός των εορτών δεν είναι απλά η διατήρηση της μνήμης, αλλά και η υπενθύμηση του χρέους μας, που δεν είναι άλλο από να τη διατηρήσουμε έτσι, υπερήφανη. Η 6η Δεκεμβρίου δεν είναι μια απλή εορταστική επέτειος. Είναι μια κατεξοχή ναυτική χώρα με το πολεμικό ναυτικό. Ένα όπλο που κράτησε τις σημαίες ψηλά. Στην χρόνια εποχή μπορεί ο γενικευμένος πόλεμος να φαντάζει ένα μακρινό ενδεχόμενο, αλλά η περιφερειακή αστάθεια και το πλήθος των εξωτερικών προκλήσεων που παραμονεύουν απαιτούν από τη χώρα μας να διαθέτει ισχυρό πολεμικό ναυτικό ως δύναμη αποτροπής και ως διπλωματικό εργαλείο. Κλείνοντας, εύχομαι ο Άγιος Νικόλαος να χαρίζει σε όλους υγεία, δύναμη και να παρίσταται πάντα στους θαλασσοπόρους μας ως προσφύλακας και προστάτης.